Κύριε Χούντα, θα ήθελα να αρχίσω με μία επιστολή η οποία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ανάμεσα στους παραλήπτες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του εκλεκτού φίλου και ενός από τους πιο έντιμους αξιωματικούς τους εν ζωή, του στρατηγού, του Δημήτρη Αλευρομάγειρα, το οποίο το βρήκα, αν θέλετε, την Κυριακή στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο και κρίνω σκόπιμο να το διαβάσω. Αναφέρεται στην διαγραφή εντός εισαγωγικών του Κώστα του Σιμίτη από τον Γιώργο τον Παπανδρέου, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα ήθελα να τονίσω ότι παρόμοιες ρήξεις και διαγραφές και αντεγκλήσεις έχουμε ζήσει στα νιάτα μας και μάλιστα στην παράταξη την οποία έχει ιδιοποιηθεί, έχει καταχραστεί, θα λέμε, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταχραστεί ολόκληρη μία παράταξη. Όλη την παράταξη την έχει καταχραστεί. Είναι καταχραστές της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης. Εμείς δεν πάβουμε να το λέμε. Διότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, καμία σχέση δεν έχει προς την παράταξη την οποία, η οποία είναι μια ιστορική παράταξη και έχει και μια παράδοση. Άλλωστε, το μόνο θετικό είναι ότι δεν αναφέρονται στις ρίζες της παράταξης αυτής και καλά κάνουν, γιατί δεν έχουν καμία σχέση ως αν θέλετε ζυζάνια τα οποία έχουν αναφυεί από τον κορμό του δέντρου και τα οποία έχουν πνίξει τελικά το δέντρο. Συμβαίνει πολλές φορές τα ζυζάνια να πνίγουν το βασικό δέντρο. Βέβαια, η κρίση αυτή μου θυμίζει αντεγκλήσεις στο παρελθόν μεταξύ Γεωργίου Παπανδρέου και Σοφοκλή Βενιζέλου. Ξέρετε, το ένας διέγραφε τον άλλον, δεν τα έχουμε ζήσει αυτά. Όπου είχε ένα αντίκρισμα, είχε ένα αντίκρισμα η αντιμαχία αυτή. Βέβαια, δεν είμαστε τόσο πολύ αφελείς, ούτε ζούμε στο παρελθόν και γνωρίζουμε ότι οι εποχές έχουν ανεπιστρεπτεί, περάσει. Ζούμε μια εντελώς πρωτοφανέρωτη εποχή. Ωστόσο, η δομή και της πολιτικής εξουσίας, αλλά θα έλεγα ακόμα περισσότερο και της κομματικής εξουσίας δεν έχει αλλάξει. Λέω της πολιτικής εξουσίας, μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος είναι γνωστός και στην Ουάσιγκτον αλλά και στην Αθήνα, και είναι γνωστός και δικός μας και δικός σας και των τηλεθεατών, το όνομά του δεν λέμε μόνο. Την περασμένη εβδομάδα ήταν για ένα meeting στο Hilton και βλέπει λοιπόν τον, δεν είναι αθώο, θα το πείτε αυτό που είναι αθώο, βλέπει λοιπόν τον αρμόδιο για την intelligence και την information desk στην πρεσβεία την Αμερικανική, έναν αξιοπρεπέστατο κύριο, ο οποίος είναι επί της πληροφορίας και των πληροφοριών και των κτλ. Να έχει βάλει σε μία τραπέζι τους επικεφαλείς τσεπαίοντες του ΕΛΙΑΜΕΠ και να συζητάνε και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, γιατί το λέω αυτό, δεν διαφέρει από τη δομή εξουσίας, από τη δομή εξουσίας των αρχών του 1950 επί Purifoy. Δεν διαφέρει, διότι διαφεντεύει την επιστήμη των διεθνών σχέσεων με τους πακτολούς από το Υπουργείο των Εξωτερικών, το ΕΛΙΑΜΕΠ. Γιατί εμείς είμαστε στο περιθώριο, κύριε Χούντα? Γιατί είμαστε μια νέα εποχή Purifoy. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα τι τα λέμε, λοιπόν, τι τα λέμε και τα ζητάμε? Με τη διαφορά ότι είχε αυξηθεί ο αριθμός εκείνων οι οποίοι εισιτίζονται στο Πριτανείο. Υπάρχουν πολλά λεφτά, κύριε Χούντα. Δισεκατομμύρια τα κόμματα διαχειρίζονται και να μην πω τώρα το ΕΛΙΑΜΕΠ. Κάποιοι εισιτίζονται. Κάποιοι φτιάχνουν βίλες. Με πισίνες.
επίπεδο μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Εδώ δεν κρίνω βεβαίως τη δικαιοσύνη, αλλά βλέπετε ότι η Τσέκου είναι κατηγορουμένη και ο Ζαχόπουλος θα επιστρέψει στην κοινωνική του ζωή. Βεβαίως καλά ο άνθρωπος, το συνοδεύουν και οι ευχές μας που γλίτωσε την, την εντός εισαγωγικών αυτοκτονία. Η πιο άδικη φυλάκιση που έγινε από έτσι, την λοιπόν, δικαιοσύνη. Εδώ, γιατί λοιπόν είναι η κυρία Τσέκου? Διότι υποπτεύεται πλέον ο ανυποψίαστος ότι την έχουν μέσα και να μην ανοίξει το στόμα της. Αυτό λένε. Αυτό ψιθυρίζεται. Πιστεύω ότι δεν είναι βεβαίως η δικαιοσύνη. Δεν σκέφτηκε έτσι. Δεν πάει το μυαλό μου ότι σκέφτηκε έτσι η δικαιοσύνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον τόπο το κεφάλι είναι κάτω και τα πόδια στέκονται πάνω. Θέλω να πω, κύριε Χούντα, ότι ας αφήσουμε αυτές τη δομή, την πολιτική δομή. Εδώ, η μία ερμηνεία η οποία δίδεται είναι ότι οι δυνάμεις οι οποίες κρύβονται πίσω από την πολιτική, στο παρασκήνιο, θέλουν να επαναφέρουν το παλαιό τους σχέδιο, διότι βλέπουν ότι ο Γεωργάκης δεν τραβάει. Βλέπουν ότι τα κύματα μπαίνουν μέσα στο καράβι της Νέας Δημοκρατίας, όχι διότι είναι ο Κώστας ο Καραμαλής κακός καπετάνιος, αλλά διότι τα κύματα αυτά πέφτουν και είναι και πολλές φορές εξωγενή. Η ακρίβεια, για παράδειγμα, όλα αυτά. Γι' αυτό σκέπτονται να έχουν μία λύση ενδιάμεση. Το παλιό σχέδιο. Γιατί αν τυχόν δεν έβγαινε ο Σημίτης ως πρωθυπουργός τότε από την κοινοβουλευτική ομάδα, θα έχανε το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως τότε τις εκλογές. Θα κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως θα κέρδιζε η Δημοκρατία στην Ελλάδα. Διότι δεν θα είχαμε αυτή την ανώμαλη κατάσταση, πρώτον. Και γιατί στις επόμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα ήταν στην εξουσία και σήμερα θα ήταν το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, το είναι μια άλλη λεπτομέρεια. Αλλά θα είχαμε την απόσπαση του Σημίτη και ορισμένων από τη Νέα Δημοκρατία και τη δημιουργία αυτού του ενδιάμεσου κόμματος. Όπως αυτό το ενδιάμεσο κόμμα θα μπορούσε επικεφαλής ή μία από τις κεφαλές να ήταν και Γιάννα Αγγελοπούλου. Καταλάβετε, θα ήταν και αυτή, γιατί και αυτή παίζει σε αυτό το σχήμα μέσα. Λοιπόν, συνεπώς εδώ καθόλου απίθανο να έχουμε αυτήν την προοπτική Σημίτης και ορισμένη, και βεβαίως εδώ πηγαίνει ομπέρ που λένε, είναι ζευγάρι με το Μητσοτακέικο ενδεχομένως, βλέπει κανείς. Βέβαια αυτά γίνονται ρήμοι του ελληνικού λαού. Και ερήμη του ελληνικού λαού, γιατί δεν λειτουργεί και το κομματικό σύστημα.